Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο παραδοσιακού ξυρίσματος. Στο σημερινό ξύρισμα θα κάνω δοκιμή σαπουνιού, πινέλου και λεπίδας. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα δύο προϊόντα που απομένουν, τα οποία είναι και δοκιμασμένα. After Save θα χρησιμοποιήσω ένα από τα αγαπημένα μου και σίγουρα το αγαπημένο από την Nivea. Nivea Deep, πάρα πολύ ωραίο After Save, πολύ ωραίο αρώμα. Μηχανή από τη Yagi θα έχουμε την ρυθμιζόμενη The Final Cut, την οποία θα φορτώσω μία λεπίδα από τη Treat, όπως είπα πρώτη δοκιμή. Σήμερα θα έχουμε Treat 7 Days Platinum. Όπως έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, αρκετά συμπαθητικές οι Treat, Made in Pakistan. Αρκετά καλές. Αυτή η συγκεκριμένη είναι συσκευασία των 5 λεπίδων Platinum Blades. Γράφει εδώ και ένα ποιηματάκι, 7 days even saves. Θα γράφουν κάτι τέτοια πάνω συσκευασίες Street, έχω δει και σε άλλες. Οπότε θα την ανοίξουμε να τη φορτώσουμε πριν περάσουμε στα υπόλοιπα προϊόντα. Λοιπόν, wow, ωραία συσκευασία μέσα. Διπλό χαρτάκι σίγουρα. Ναι. Στα σύν τώρα, πρώτο θετικό είναι ότι δεν έχει μέσα καθόλου μα καθόλου κόλλα, που δεν νομίζω να αρέσει σε κανέναν. Αυτή είναι Treat 7 Days Platinum. Πάμε να τη φορτώσουμε. Λοιπόν, έχουμε φορτώσει τη λεπίδα στη μηχανή μας. Να βάλω από τώρα ρυθμίση νούμερο 5. Η γένεια, όπως βλέπετε, έχω αρκετά, είναι ακριβώς μιας εβδομάδας. Και να περάσουμε στα υπόλοιπα προϊόντα. Σαπούνι, θα χρησιμοποιήσω ένα σαπούνι το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό στην ξυριστική κοινότητα. 3 χρόνια τώρα που ασχολούμαι με το παραδοσιακό ξύρισμα, δεν έτυχε να το δοκιμάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο Γιώργο Σαρή, ο οποίος μου το έστειλε για δοκιμή και να το κρατήσω φυσικά, είναι δωράκι, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό είναι το Mitchell's Wall Fat, αγγλικό σαπούνι, το συγκεκριμένο είναι το Refill, ένα σαπούνι το οποίο είναι η φόρμουλα από το 1893. Δεν ξέρω κατά πόσο δεν έχει αλλάξει από τότε, έτσι γράφει πάνω στη συσκευασία. Είναι με φυσική λανολίνη και με μετάλλο. Είναι στα 125 γραμμάρια το refill. Μια πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Πάμε να το δούμε. Το έχω ανοίξει γιατί θέλω να το μυρίσω. Το έχω ανοίξει όμως εντελώς. Μέσα είναι σε αυτό εδώ το χαρτί. Πολύ ωραία συσκευασία. Πολύ σκληρό σαπούνι. Θα τα ανοίξω τώρα όμορφα. Αρωματικά τώρα βγάζει έτσι μια φρεσκάδα, σαπούνι μυρίζει βασικά. Μια πάρα πολύ ωραία φρέσκια μυρωδιά. Είναι αυτό εδώ, όπως είπα, πάρα πολύ σκληρό σαπούνι. Ένα σαπούνι το οποίο έχει τη φήμη, έτσι ακούγεται από πολλούς, ότι είναι πολύ δύσκολο στην δημιουργία μαρέγκας. Είδα κάποια tips ότι πρέπει να το μουλιάσεις, θα τα ακολουθήσω και θα δω πώς θα πάει. Οπότε τι θα κάνω, θα πιάσω και θα το βάλω μέσα σε αυτό εδώ πέρα το πύλινο μπολάκι μαζί με νερό και θα το βάλω να μουλιάσει. Το βάλα εδώ πέρα μέσα. Θα το αφήσω να μουλιάσει, λέει, για 2-3 λεπτά. Μπορώ να το αφήσω και λίγο παραπάνω. Αυτό λοιπόν είναι το σαπούνι που θα δοκιμάσουμε σήμερα, Mitchell's Wall Fat. Πινέλο τώρα. Σε συζήτηση που είχαμε πάλι με το φίλο Γιώργο, του είπα ότι δεν έχω δοκιμάσει κάποιο πινέλο αλόγου, κάτι που το ήθελα πάρα πολύ.
Μου λέει αυτός μη σε νοιάζει, θα σου στείλω εγώ. Έτσι λοιπόν μου έστειλε όχι ένα, αλλά δύο πινέλα με θύσανο από τρίχα αλόγου από την Vielong, ισπανική εταιρεία που φτιάχνει έτσι πινέλα. Δύο λοιπόν πινέλα μου στείλει ο Γιώργος, τον ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Ένα με άσπρο θύσανο, ένα με μαύρο. Νομίζω ότι σήμερα θα δουλέψω αυτό εδώ. Κάποια άλλη φορά θα δούμε και το άλλο. Βασικά έχουν ήδη στους θύσανους, οπότε είναι το ίδιο πράγμα. Είναι αυτό εδώ, με 24 φιόγκο, η λαβή του, πάρα πολύ ωραία, εργονομική. Και αυτός είναι ο θύσανος. Πριν το πιάσω στα χέρια μου, είχα την εντύπωση, δεν ξέρω πώς, ότι του αλόγου τα πινέλα ήταν πάρα πολύ μαλακά. Δεν ξέρω, το έχω ακούσει κάπου, δεν θυμάμαι πώς είχε μπει στο μυαλό μου έτσι. Σημαίνει ακριβώς το αντίθετο, είναι πάρα πολύ σκληρό, με δυνατό backbone, είναι σίγουρα πιο σκληρό και από Hero και νομίζω ότι είναι καλή επιλογή για ένα σαπούνι όπως το Mitchell's Wool Fat. Οπότε θα το βάλουμε και αυτό να μουλιάσει μες στο νερό. Θα περιμένω να περάσει ο χρόνος που χρειάζεται το σαπούνι και επιστρέφω για να προχωρήσουμε στο ξύρισμα. Λοιπόν, έχει περάσει κάνα 5 λεπτό, το άφησα λίγο παραπάνω, γύρω στα 2 με 3 λεπτά. Έχει μαλακώσει αρκετά. Θα πάρω το νεράκι που έχει μέσα και θα το χρησιμοποιήσω για να πλύνω το πρόσωπο. Κάτι σαν pre-save ας το πούμε. Το νερό που έχει μέσα πάντως κλειστράει αρκετά. Ωραία. Να πάρουμε και το αλογάκι από την Yelong. Στραγγίξω καλά. Και τώρα θα φορτώσω σαν να μην υπάρχει αύριο. Λοιπόν, θα φορτώσω αρκετά γιατί έχω ακούσει πολλά και η αλήθεια είναι το φοβάμαι. Στα tips που διάβασα, τώρα δεν θυμάμαι σε κάποια σελίδα, έλεγε να το κρατάς ανάποδα και να φορτώνεις. Τώρα ποιος ο λόγος, δεν νομίζω να έχει να κάνει. Πάμε λοιπόν να φορτώσουμε από εδώ όσο πιο πολύ γίνεται. Φορτώσω εδώ κάνα λεπτάκι. Λοιπόν, έχω κάνει αρκετές στροφές. Εδώ πέρα μέσα έχει γίνει ένας χαμός. Έχει βγάλει πολύ μαρέγκα, η οποία βέβαια η φύτηση είναι έτσι λίγο με φυσαλίδες. Για να δούμε. Θα φορτώσω λίγο ακόμα, θα το δουλέψω λίγο ακόμα εγώ. Λοιπόν, εντάξει, ό,τι έκανα έκανα. Αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα. Θα να πάρουμε και ό,τι έχει εδώ πέρα, να το απλώσω εδώ. Το σαπούνι είναι πιο μικρό το μπολάκι και μέσα εδώ πέρα έχει γεμίσει αφρό μέσα στα τυχόματα. Λοιπόν, να ξεπλύνω λίγο χέρια. Γλιστράει αρκετά το σαπούνι. Μας πέσει κάτω το πινέλο. Να καθαρίσω και τη λαβή να είναι πιο σταθερή. Για πάμε να ξεκινήσουμε
Για face lathering, να δούμε τι θα κάνω. Ω, το πινέλο έχει μαλακώσει πάρα πολύ. Καμία σχέση με το πώς είναι όταν είναι άβρεχτο. Έχει ένα περίεργο άνοιγμα, όπως έγινε έτσι. Λοιπόν, να βουτήξουμε λίγο νεράκι. Και άλλο νερό. Η αλήθεια είναι ότι για τόση ώρα που το φόρτωσα, νόμιζα πως θα γινόταν πιο άνετα η μαρέγκα και θα ήταν πιο πυκνή. Για να βάλω λίγο νερό ακόμα, μήπως αλλάξει κάτι. Εντάξει, παιδιά, δεν τα πήγε και άσχημα. Μια χαρά. Το είχα βοηθεί λίγο, πιστεύω ότι δυσκολευόμουν, αλλά εντάξει. Δεν είναι και τόσο χάλια όπως το παρουσιάζουν μερικοί ότι την κάνει αφρό. Μια χαρά μαρέγκα έφτιαξα. Αρωματικά μου θυμίζει το προβατάκι της Χάσλιγκερ. Και στην ύφη θα έλεγα. Ναι, παρόμοιο. Λοιπόν, νομίζω πως φτάνει. Θα αφήσω εδώ στην άκρη. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο κατέβασμα. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε απλωμένο Mitchell's Wall Fat σε γένεια μιας εβδομάδας. Μηχανή έχουμε Yagi Final Cut ρυθμιζόμενη, φορτωμένη με μια Treat 7 Days Platinum. Πρώτη χρήση, πρώτη δοκιμή και η λεπίδα αλλά και το σαπουνάκι. Ρύθμιση νούμερο 5. Για να πάμε πρώτο κατέβασμα να δούμε τι λέει. Πάρα πολύ καλή ολισθηρότητα. Πάρα πολύ καλή προστασία. Καθόλου τραβήγματα. Με μια λεπίδα που όπως είπα δεν είναι και κορυφαία. Στο δικό μου πρόσωπο τουλάχιστον, άλλος, σε κάποιον άλλο μπορεί να είναι εξαιρετική, σε κάποιον άλλο να μην ταιριάζει καθόλου. Για μένα είναι μέτρια προς καλή. Με μια τέτοια λεπίδα λοιπόν δεν αντιμετωπίζω κανένα πρόβλημα. Όλα τέλεια. Πάρα πολύ ωραία.
Ωραία, καθάρισε το πρόσωπο. Οριακά αντέχω τις τρίχες μιας εβδομάδας. Επιτέλους. Πάμε τώρα και στο δύσκολο για μένα σημείο, το μουστάκι. Με εξαιρετικά, πάρα πολύ ωραία. Με δάγκωση η φανέλα κάτι λίγο. Πολύ ωραίο πρώτο πέρασμα. Πάρα πολύ ωραίο το Μίτσελς. Όπως είπα, μου θυμίζει αρκετά το προβατάκι. Ίσως λίγο, βέβαια είναι αυτό και η ποσότητα νερού που βάζεις, ένα κλικ κατώτερο σε ολισθηρότητα το προβατάκι. Αυτό ήταν το πρώτο χέρι. Ξεπλένω με λίγο νερό και περνάμε στο δεύτερο. Λοιπόν, πάμε και για το δεύτερο, να χαμηλώσω στο, πού να το βάλω, στο 2, στο 2,5, για να δούμε τώρα. Το λέω στο, σε κάθε βίντεο που χρησιμοποιώ την Yagi, ότι πώς μεταμορφώνεται από την ρύθμιση 3 και κάτω. Στις ψηλές ρυθμίσεις είναι υπερβολικά επιθετική. Πάνω από το 4 είναι, θερίζει, θέλει πολύ προσοχή. Κάτω από την 4, 3, 2 είναι πάρα πολύ ήπια, μεταμορφώνεται. Δεν ξέρω, την έχω δοκιμάσει ποτέ στο 1. Δεν θυμάμαι. Ωραίο, πολύ ωραίο το Μίτσελς. Τελικά η παραγωγή αφρού δεν ήταν και τόσο δύσκολη. Λίγο φόρτωμα παραπάνω. Και όλα καλά. Τέλεια. Για να δούμε. Κάνα μερμετάκι.
Πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Εξαιρετικό ξύρισμα. Λοιπόν, ξεπλένω με κρύο νερό και επιστρέφω για το τέλος. Και πάμε να ολοκληρώσουμε με Nivea Deep. Αγαπημένο aftershave από την Nivea. Για να δούμε τι κάναμε. Δεν νιώθω τίποτα. Έχει νόημα. Δεν μπορεί να μην έχει νόημα, έτσι δεν είναι. Σίγουρα έχει. Δεν νιώθω τίποτα. Τέλεια. Να πάει. Να πάει παντού. Πάρα πολύ ωραία. Με τις υγείες μου. Πάρα πολύ ωραίο ξύσμα και το σημερινό. Αυτό που παρατήρησα έτσι πρώτη εντύπωση είναι ότι αφήνει το σαπούνι λίγο το δέρμα μου ξηρό. Έχω ακούσει ότι σε άλλους φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω, στο δικό μου δέρμα νιώθω μια ξηρότητα. Βέβαια, αυτά είναι τα πρώτα λεπτά. Πρέπει να περάσει χρόνος να δω το πώς σέβει και πώς θα είναι αργότερα. Πάντως, πρώτες εντυπώσεις από το Μίτσελς είναι θετικές. Δεν δυσκολεύτηκα αρκετά στη μαρέγκα. Το φόρτωσα βέβαια και λίγο παραπάνω. Όμως δεν αντιμετώπισα προβλήματα του τύπου ότι φεύγει η μαρέγκα, εξαφανίζεται που ακούω κάτι τέτοια. Όλα μια χαρά. Απόδοση πολύ καλή. Μου θύμιζε, όπως είπα, το προβατάκι της Skalsker. Αρκετά ικανοποιημένος. Η τιμή του είναι στα 9 με 12 ευρώ, 125 γραμμάρια. Σίγουρα αξίζει. Σκληρό σαπούνι κρατάει για πάρα πολύ καιρό. Αρκετά ευχαριστημένος, ικανοποιημένος από το σαπούνι. Το πινέλο τώρα, δεν μπορώ να πω το ίδιο ότι με ευχαρίστησε. Δεν το περίμενα. Έχει τελείως διαφορετική συμπεριφορά αφού βράχηκε. Δεν το περίμενα. Ενώ στην αρχή άβρεχτο είναι σκληρό, όταν βρέχεται απλώνει περίεργα, μαλακώνει πάρα πολύ, μπερδεύει. Τώρα το έχω πλύνει με σαμπουάν και το πέρασα μια πετσέτα όπως κάνουμε όλα τα πινέλα και μέσα γίνεται ένας χαμός στις τρίχες. Δεν ξέρω, περίεργη αίσθηση την ώρα που φτιάχνεις τη μαρέγκα στο πρόσωπο. Πάρα πολύ με μαλακό μεταμορφώνεται. Οπότε δεν ξέρω τελικά αν βολεύει να το δουλεύεις με ένα σκληρό σαπούνι. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα και θα είχα καλύτερο αποτέλεσμα αν το είχα δουλέψει με ένα χείρου. Τέλος πάντων, θα το ξαναδοκιμάσω, το δώσω για άλλη μια ευκαιρία. Πάντως το πινελάκι δεν με ενθουσίασε. Η λεπίδα τώρα, η γνωστή λεπίδα, οι γνωστές λεπίδες στη street, όπως είπα, μέτριες και συμπαθητικές. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό ξύρισμα. Μέχρι την επόμενη φορά, εύχομαι να είστε καλά και να έχετε απολαυστικά ξυρίσματα. Γεια χαρά!